υποψήφια βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως σας είπαμε, στην Κέρκυρα. Γεια σας, κυρία Μπαλού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, σας και στο ακροατές σας. Καλή δύναμη να έχετε καταρχήν, καλό τρέξιμο, καλή προσωπική επιτυχία και κάθε καλό σε αυτή την πορεία. Τώρα 11 μέρες μείνανε. Καλή επιτυχία στο ΒΚΟΕ. Αυτό είναι. Έχετε και τη χαρά εσείς βεβαίως να πολιτεύεστε και στην Κέρκυρα, οπότε σας περνάει λίγο το γεγονός ότι περνάτε την προεκλογική περίοδο εν μέσω θέρους, βαθαίως κιόλας. Εντάξει, εδώ τρέχουμε πάλι να δώσουμε τη μάχη, να φτάσει η πρόταση του κόμματός μας παντού. Οπότε το θέλω δεν έχει. Κυρία Μπαλού, ο αντικειμενικός σας στόχος ποιος είναι για αυτές τις εκλογές? Κοιτάξτε, με τι θα ήσασταν εσείς προσωπικά ευχαριστημένοι? Όσο πιο δυνατό, πιο ισχυρό βγει το ΚΚΕ και όσο πιο αδύνατα βγουν τα κόμματα τα οποία ευθύνονται για την κατάσταση που ζει η λαϊκή οικογένεια. Το κρίσιμο ζήτημα σε αυτές τις εκλογές είναι την επόμενη μέρα στις 8 του μήνα ποιο κόμμα θα κάνει αντιπολίτευση προς όφελος του λαού. Αυτό πρέπει να είναι το πιο δυνατό, να ισχυροποιηθεί δηλαδή η αντιπολίτευση σε μια πολιτική η οποία θα συνεχιστεί να είναι επιθετική και βάρβαρη για τα δικαιώματα της λαϊκής οικογένειας, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένα από τα κόμματα τα οποία ψήφισαν μέχρι σήμερα και τα τρία μνημόνια. Η μόνη δύναμη που μπορεί να υπερασπιστεί, που μπορεί να διεκδικήσει, που μπορεί να δώσει μάχη και για την οργάνωση του λαού για να πάρει πίσω όσα του κλέψανε, είναι μόνο το ΚΚΕ. Άρα το κρίσιμο ζήτημα είναι να βγει ισχυρό το ΚΚΕ για να αλλάξει ουσιαστικά και σελίδα και ο λαός να βγει στο προσκήνιο και να διεκδικήσει όσα του ανήκουν και όσα του έχουν αφαιρέσει. Σας προβληματίζει ωστόσο, κυρία Μπαλού, και σας προσωπικά αλλά και γενικότερα φαντάζομαι το συζητάτε μέσα στις οργανώσεις σας αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, το γεγονός ότι ενώ θα περίμενε κανείς τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ, σημαντικό μέρος της φθοράς του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα προς τα αριστερά του, μετά τα όσα συνέβησαν στην διάρκεια της διακυβέρνησης αυτής της τετραετούς, να πάρει και το ΚΚΕ, να επωφεληθεί εκλογικά το ΚΚΕ από απώλειες που θα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά του, κάτι τέτοιο το βλέπουμε ότι δεν συνέβη αφενός ευρωεκλογές, όπου έχουμε ένα απτό παράδειγμα, έχουμε μια πραγματικότητα εκλογική. Και αφετέρου, βλέπουμε και ότι στις μετρήσεις των τελευταίων ημερών παρατηρείται ένα παράδοξο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, φαινόμενο, ότι δηλαδή με φόντο την συσπήρωση που φαίνεται να καταγράφεται πέριξ των δύο μεγάλων κομμάτων, δείχνετε να έχετε και απώλειες προς τον ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία προς την 7η Ιουλίου. Κοιτάξτε, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ένα βασικό ζήτημα για την εξέλιξη αυτή είναι η χαμηλή συμμετοχή του λαού συνολικά στο εργατικό κίνημα. Όσο δηλαδή ο λαός δεν πιστεύει στη δύναμή του και δεν παλεύει για να εμποδίσει αυτή την επίθεση και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, τότε αντιλαμβάνεστε ότι πολύ πιο εύκολα συμβιβάζεται με το μικρότερο κακό και με τα ελάχιστα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα, ώστε ο κόσμος είτε να μην πάει να ψηφίσει, είτε πραγματικά να πιστεί πολύ πιο εύκολα από εκείνους που του τάζουν εύκολες λύσεις. Το πρώτο βασικό ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα σε συμπληγάδες πέτρες. Από τη μια μεριά είναι απογοητευμένος, γιατί την ελπίδα του την είχε στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τη δυσαρέσκειά του δεν έχει τρόπο να την εκφράσει αυτή τη στιγμή. Νιώθει μια οργή την οποία δεν ξέρει πώς να την εκφράσει. Τρίτον, του έχει περάσει η αντίληψη, προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να του περάσει, ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή η λογική λοιπόν δημιουργεί μια απογοήτευση και μια παθητικοποίηση στον κόσμο. Ταυτόχρονα υπάρχουν τεράστια διλήμματα καθημερινά. Ήδη δηλαδή ξεκινάει το δίλημα από το ΣΥΡΙΖΑ ότι τώρα θα στρώσουν τα πράγματα και είμαστε σε ένα καλύτερο δρόμο. Μην ξαναφέρεις τη δεξιά η οποία σου έκοψε και θα σου κόψει κι άλλα. Απ' την άλλη μεριά έρχεται το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας. Μην συνεχίσεις, εμείς θα φέρουμε τη λύση, η μόνη εναλλακτική είναι αυτή που λέει η Νέα Δημοκρατία. Το γνωστό λοιπόν δίλημα που πάντα πιέζει τις δυνάμεις που είναι κοντά στο ΚΚΕ ή στην αριστερά και έχουν ένα ενισχυμένο αντιδεξιό φρόνημα που έχει ιστορική βάση και πάντα προσπαθούν να κλέψουν τις ψήφους από εκεί, από το ΚΚΕ. Αυτός είναι και μόνιμος στόχος, κύριε Φουσκή, του συστήματος, να συρρυκνωθεί το ΚΚΕ
Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί είναι το μόνο εμπόδιο στα σχέδιά τους που προχωράνε είτε με το ένα κόμμα είτε με το άλλο. Και βασικός του στόχος είναι το κομμουνιστικό κόμμα να πέσει όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Αυτά τα διλήμματα λοιπόν που πιέζουν το λαό μόλις φτάσει στην κάλπη είναι ένα βασικό πρόβλημα που πρέπει, εμείς καλούμε τον κόσμο να το ξεπεράσει, να πάει θαρετά και να σκεφτεί πραγματικά και με την πείρα του ότι όταν το ΚΚΕ έχει υψηλά ποσοστά, τότε ο λαός βγαίνει κερδισμένος. Συνολικά, όταν το ΚΚΕ τα ποσοστά του πέφτουν, ο λαός είναι σε δυσκολότερη θέση. Ναι. Και αυτό είναι ένα κριτήριο που πρέπει να πρόκειται την ερώτηση. Και ένα τελευταίο ερώτημα, έτσι φιλοσοφικής φύσεως, αλλά ίσως έχει την αξία του να απαντηθεί, κύριε Αμπαλού. Μήπως ο τρόπος με τον οποίο κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι επί της ουσίας λησμονήθηκαν όλες οι εξαγγελίες που είχαν να κάνουν με παραδοσιακές θέσεις και αξίες, θα πω εγώ, και το περιβόητο ήθος της αριστεράς, συμπαρέσυραν και εσάς ως ένα βαθμό, το αισθάνεστε αυτό? Ότι δηλαδή κλείνοντας ο κύκλος της αντιπολίτευσης, τι λέγαμε, ότι για να κλείσει ο κύκλος της αντιπολίτευσης πρέπει να κυβερνήσει και η αριστερά. Καλώς ή κακώς αυτό συνέβη με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερό κόμμα προβαλόταν όλα αυτά τα χρόνια στην πολιτική σκακέρα. Θεωρείτε ότι συμπαρέσυρε και εσάς ως ένα βαθμό το γεγονός ότι απόλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το περιβόητο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς για το οποίο συζητούμε όλο αυτόν τον καιρό? Κοιτάξτε, αυτό είναι μία ακόμα βρώμικη δουλειά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ή συνολικά η σοσιαλδημοκρατία. Βεβαίως, δινόμενος τα μανδύα της αριστεράς, απογοήτευσε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου και ταυτόχρονα έδωσε και το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία να δημιουργεί την αίσθηση ότι η αριστερά είναι αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω από την ίδια του την πρακτική, έχει αποδείξει, όπως είχε εκτιμήσει το κόμμα μας, ότι δεν είναι αριστερά. Διότι η αριστερά δεν έχει καμία σχέση καταρχάς με το ψέμα, καμία σχέση με την υπακοή στους Αμερικάνους, καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία σχέση με την επίθεση στα δικαιώματα του λαού, σε μισθούς, συντάξεις, απεργία, ό,τι άλλο για να μην τα παριθμούμε τώρα. Μάλιστα. Καμία σχέση δηλαδή με μια αντιλαϊκή πολιτική. Άρα λοιπόν βεβαίως προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του να δώσει ένα χτύπημα στην πραγματική ηθική και ιστορική στάση της αριστεράς, των αγώνων δηλαδή, με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι και οι αγώνες του ταξικού κινήματος, αλλά και η ιστορία του ΚΚΕ. Καμία σχέση λοιπόν δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με την αριστερά και δεν μπορεί, δεν έχει δηλαδή το δικαίωμα και τη δυνατότητα να προσβάλλει το ήθος της και, και τις αξίες. Σας ευχαριστώ. Από την άλλη μεριά, να κλείσουμε αυτό, κυρία Μπαλού, όσο το δυνατόν συντομότερα. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και τεράστιες παγίδες προς το λαό, είτε από το Κινάλ που προσπαθεί να παίξει το αντίβαρο, είτε από το Βαρουφάκι, είτε από τα κόμματα που βγαίνουν σαν μανιτάρια, να εγκλωβίσουν αυτή τη δυσαρέσκεια. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, ότι επειδή το παιχνίδι είναι στημένο και παίζεται πάλι με τον ίδιο τρόπο, με αποκόμματα και κόμματα, νομίζουμε ότι πρέπει αποφασιστικά να πάει στην κάλπη, να μην επιτρέψει να του κλέψουν για άλλη μια φορά την ψήφο. Κερδισμένη ψήφος είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, την επόμενη μέρα αυτό το κόμμα θα είναι δίπλα του, για να δώσει μάχες ώστε η πολιτική που θα συνεχιστεί από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, αν συγκυβερνήσουν, θα είναι σκληρή, είναι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των απαιτήσεων των επιχειρηματιών. Μάλιστα. Η φορολογία που λένε όλοι, μάλιστα, αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ούτε τους μικρομεσαίους αφορά, ούτε το φτωχό λαό. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό σταθερά, αποφασιστικά, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για να είμαστε πιο δυνατοί την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπαλού. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.